Καλημερούδια, τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε, ελπίζουμε να είσαστε όλοι και όλες καλά. Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα που θα στολίσουμε το χριστουγεννιάτικό μας δέντρο και θα σας τραβήξουμε έτσι ένα βλογκάκι. Θέλω να σας πω ότι είναι η μοναδική χρονιά στα αυτά τα 32 μου χρόνια που δεν ανυπομονώ να έρθουν τα Χριστούγεννα. Φέτος με όλα αυτά που σας έχω πει που μας έχουν συμβεί γενικότερα, δεν είχα πάρα πολύ κέφι και διάθεση να στολίσω και η αλήθεια είναι ότι το είχα ψηλοδιαγράψει ότι φέτος θα στολίσω. Ναι αγάπη μου, τι θέλεις να στο ανοίξω? Να το. Το είχα ψηλοδιαγράψει ότι θα στολίσω, αλλά θεωρήσαμε ότι είναι καλύτερα να στολίσουμε και για τη δική μας την ψυχολογία, αλλά και για τον Αλέξανδρο να έχει έτσι ωραίες αναμνήσεις και ωραίες φωτογραφίες από τα δεύτερα του γενέθλια, γιατί πλησιάζουν και τα δεύτερα γενέθλια του Αλέξανδρου, οπότε θα είναι ωραίο έτσι το σπίτι μας να είναι γιορτινό. Πέρσι λοιπόν ήταν η πρώτη χρονιά που ένιωσα την ανάγκη μετά από τόσα χρόνια που έχω με το χριστουγεννιάτικο δέντρο και αυτά τα στολίδια, που ένιωσα την ανάγκη ότι θέλω να το αλλάξω και από του χρόνου θα αλλάχτεί το δέντρο. Όμως δεν είχα τη διάθεση να καθίσω να βγω στα μαγαζιά και λόγω όλων αυτών, γιατί αυτή η χρονιά ήταν πραγματικά για μας πάρα πολύ βαριά. Δεν είχα και τη διάθεση να βγω στα μαγαζιά λόγω του COVID. Τώρα λέω να βγω με τον κορονοϊό, να μπω στα μαγαζιά, να ψάξω στολίδια, δέντρα, το ένα τ' άλλο και ψιλοβαρέθηκα. Αλλά λίγο πάνω εκεί οι αρχές, τέλη Οκτώβρη που ψιλοκοίταγα λίγο... Τι παίζει με τα χριστουγεννιάτικα, γιατί ήθελα να βρω και χριστουγεννιάτικα στολίδια τα οποία δεν έχουν παραφορεθεί. Μου πέταξε μια σελίδα, θα σας τα γράψω όλα, θα σας τα βάλω όλα κάτω στην περιγραφή, που ήταν ό,τι πιο ιδανικό μπορούσε να μου συμβεί φέτος, που πραγματικά η διάθεσή μου δεν είναι και στα καλύτερά της. Παιδιά, βρήκα μια σελίδα, τη σελίδα EcoDeco, η οποία σου έχει έτοιμες προτάσεις για χριστουγεννιάτικο δέντρο. Σου τα έχει όλα. Το δέντρο έτοιμο, τα στολίδια έτοιμα, τα έχουν επιμεληθεί διακοσμητές όλα. Έχει για διάφορα γούστα, έχει διάφορα θέματα. Εγώ εννοείται πως διάλεξα το Classic Christmas. Κλασικά, κλασική Μαρινέλη. Αυτό μου κέντρισε. Ήταν πάρα πολλά ωραία όλα. Ήταν πολύ ωραία όλα. Αλλά εγώ είχα τρία στη λίστα μου και επέλεξα αυτό που είναι έτσι και φέτος ήθελα να μπει πολύ κόκκινο μέσα στο σπίτι επειδή το κόκκινο φέρνει γούρι και λέω μήπως και αλλάξει κάτι και με την καινούργια χρονιά πάνε όλα καλύτερα. Τέλος πάντων, λοιπόν και θέλω να σας πω ότι διάλεξα ένα έτοιμο δέντρο και είχα πει μόλις τα παρήγγυλα όλα, είπα σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση, θα φωνάξω και υπάρχει μια υπηρεσία στη σελίδα EcoDeco όπου έρχονται στο σπίτι σου και στο στολίζουν. Και είπα ότι αφού δεν έχω κέφι και διάθεση σήμερα θα το κάνω έτσι ένα πρωινό που θα μπορούν οι άνθρωποι να έρθουν να μου το στολίσουν να τελειώνουμε, αλλά μετά από λίγες ημέρες αφού περίμενα την παραγγελία μου να ετοιμαστεί για να πάω να την πάρω, το είδα λίγο διαφορετικά και είπα όχι, θα το στολίσουμε μαζί με τον Αλέξανδρο για να πάει καλή χρονιά και να μας ανέβει λίγο και η ψυχολογία και θα σας τα δείξω όλα σιγά σιγά. Τώρα ο Κανάκης έχει πάει κάτω να φτιάξει κάτι που λάθος το παρήγγυλα από ό,τι φαίνεται. Κλασικά όταν βλέπω κάτι και μου αρέσει πάνω στον ενθουσιασμό μου δεν κοιτάω μεγέθη τίποτα γιατί πήρα μια πάρα πολύ ωραία βάση για το δέντρο την οποία πραγματικά ανυπομονώ πως και πως για τη βάση περισσότερο και θέλω να σας πω επειδή είναι οι μέρες που θα στολίσετε και εσείς τώρα έχω στο YouTube μια playlist, άμα μπείτε στο κανάλι μου και πάτε στις playlist θα δείτε έχω μια ετοιμάσει από πέρσι και θα προσπαθήσω να την εμπλουτίσω και φέτος με μόνο χριστουγεννιάτικα τραγούδια για να βάλετε να την ακούσετε. Την ώρα που θα στολίζετε και να σας έτσι ανεβάσει λίγο τη διάθεση, νομίζω είναι γύρω στα 30 τραγούδια, οπότε εντάξει, θα την πατήσετε άλλη μια φορά να την ακούσετε, αλλά είναι έτοιμο τραγουδάκια το οποίο έχω πλέξει εγώ, είναι αγαπημένες μου επιλογές για τα Χριστούγεννα. Αυτά, πάμε μέσα να σας δείξω ότι αλλαγές έχουν γίνει γιατί έχουμε φέρει τον πανικό. Ελάτε, πάμε. Καθίστε να χαμηλώσω λίγο, μην μου κοπεί το βίντεο για πνευματικά δικαιώματα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θυμάστε που εδώ σε αυτό το σημείο ήταν η τραπεζαρία μας. Τη μετακινήσαμε την τραπεζαρία, την πήγαμε σε ένα άλλο, σε μια άλλη γωνία. Γιατί σκέφτηκα ότι αυτή εδώ η γωνιά είναι ό,τι πρέπει για να μπει το χριστουγεννιάτικό μας δέντρο. Δεν ήξερα αν πρέπει να μπει δεξιά ή αριστερά, αλλά επειδή είναι αρκετά μεγάλο το δέντρο, νομίζω ότι αριστερά είναι καλύτερα. Δουλεύει και ο ψυχαναγκασμός μου πάνω σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να ξεκινάνε όλα από αριστερά, οπότε το δέντρο θέλω να πάει αριστερά. Δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, επιλέξαμε αυτό εδώ πέρα το δέντρο, το οποίο είναι δίφυλλο και το κάνει να μοιάζει ακόμα πιο αληθινό. Δείτε τι ωραίο που είναι. Θα το ανοίξουμε τώρα και σε λίγο και θα το δείτε. Και τα δέντρα που είναι δίφυλλα πραγματικά μοιάζουν πιο αληθινά και πιο κομψά για εμένα. Και δείτε τι ωραία που είναι. Έχει δύο είδη, βλέπετε. Θα το ανοίξουμε τώρα και θα σας το δείξω σιγά σιγά. Πού είναι, εδώ. Σε αυτό εδώ, δείτε τι ωραίο που είναι.
τι ιδιαίτερα στολίδια που έχει επάνω. Δεν έχει απλά τις κλασικές τις μπάλες, έχει και μπαλίτσες εννοείται, αλλά έχει έτσι και άλλα διαφορετικά πράγματα. Και αυτό σε λίγη ώρα. Αυτό σε λίγη ώρα θα είναι εκεί. Ο μπαμπάς μας να, όπως βλέπετε, διορθώνει τα λάθη. Θα σας εξηγήσω σε λίγο τι εννοώ. Σχεδόν έτοιμο. Τώρα θέλω να πάω έτσι μακριά να δω που θέλει λίγο ακόμα άνοιγμα. Δείτε τι ωραίο που είναι. Που είναι δίφυλλο. Είναι από το περσινό μας πολύ πιο πλατή και νιώθω ότι είναι σαν ένα χοληθινό δέντρο. Δεν ξέρω γιατί έτσι όπως το κοιτάζω, νιώθω ότι είναι σαν ένα χοληθινό δέντρο στο σπίτι. Δείτε το. Τώρα θα πάω λίγο μακριά να δω που θέλει ακόμα φτιάξιμο. Και θα ανοίξω τη σελίδα, θα πάω εκεί πέρα που είναι το δέντρο μου, γιατί εκεί πέρα στη σελίδα που σου δείχνει το στολισμένο το δέντρο έχει και βιντεάκι για το που πρέπει να βάλεις τι, παιδιά. Οπότε και να μην ζητήσεις την υπηρεσία στολισμού δέντρου να έρθει σπίτι να στο στολίσουν, μπορείς μόνο σου εύκολα πατάς το βιντεάκι και βλέπεις που πρέπει να βάλεις τι. Τέλειο. Σοκαριστικά πανέμορφο. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, όπου μας έγινε λίγο εδώ το αστέρι μας. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, δεν ξέρω, αλλά εγώ νιώθω ότι είναι το πιο ωραίο δέντρο που είχα ποτέ. Νιώθω ότι είναι το πιο ωραίο δέντρο που έχω δει ποτέ. Είναι απίστευτη η ιδέα τους με τις πινακιδούλες, οι οποίες παίρνουν και μπαταρίες και κοιτάξτε, ανάβουν και φωτάκια. Εν τω μεταξύ τους, ο Βόρειος Πόλος είναι από εκεί που δείχνει. Τι να σας πω, δεν ξέρω, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για το φετινό μας το δέντρο. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό, έχει αλλάξει πάρα πολύ επειδή είναι έτσι και το σπίτι φέτος διαφορετικό. Να σας δείξω έτσι σιγά σιγά και αργά αργά για να δείτε τι υπέροχα που είναι τα στολίδια. Εγώ πήρα, όπως σας είπα, το Classic Christmas και είναι τόσα πολλά τα στολίδια που ακόμα και πίσω είναι πάρα πολύ γεμάτο το δέντρο. Φανταστείτε, βάλαμε μερικά εδώ στην ελιά και βάλαμε και κάποια άλλα μέσα στο σπίτι στολιδάκια, γιατί μέχρι ένα σημείο πήραμε γραμμή από το βίντεο, δηλαδή πηγαίναμε όπως έλεγε το βίντεο και μετά είπαμε να το κάνουμε έτσι μόνοι μας, να το κάνουμε με το δικό μας γούστο, με το δικό μας τρόπο. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται, παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ήδη έχει αρχίσει η διάθεση και αλλάζει. Πραγματικά οι γιορτές αλλάζουν τη διάθεση. Τώρα λίγες πινελιές έχω να κάνω, έτσι απλά να βάλω τα στολιδάκια να κοιτάνε προς τα εδώ, να γυρίζω να φαίνονται αυτά που γράφει επάνω. Όλοι μου σχολιάσανε το καλάθι. Το πόσο τέλειο είναι το καλάθι κάτω από το δέντρο, αντί για την κλασική την ποδιά που βάζουμε πλέον. Είναι πάρα πολύ της μόδας αυτά τα καλάθια και πραγματικά δίνουνε άλλο στυλ στο δέντρο. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι. Υπάρχει αυτό, εγώ επέλεξα το σκουρόχρωμο και υπάρχει και ένα λίγο πιο ανοιχτόχρωμο. Εγώ επέλεξα αυτό γιατί είναι πολύ ανοιχτόχρωμο το σπίτι, ανοιχτόχρωμο τα χαλιά και θα χανότανε. Οπότε πήρα το πιο σκουρόχρωμο. Τι να σας πω. Δεν ξέρω.
Νομίζω θέλω να κάτσω εδώ και να μην φύγω δίπλα από το δέντρο. Εννοείται πως η απόφαση του να μην πάρουμε την υπηρεσία να έρθουν να μας το στολίσουν δεν το έχω μετανιώσει, γιατί πραγματικά παίξαμε εδώ και ο Αλέξανδρος σε κλωτσιά για τις μπάλες και έβαλε και εκείνος το αστεράκι, εντάξει, προσπάθησε να το βάλει ο Κανάκης, το έβαλε, αλλά προσπάθησε και εκείνος να κάνει κάτι. Δείτε εδώ τι ωραία που είναι. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στο δέντρο μας, πέρα του ότι είναι όμορφο, είναι κάτι ιδιαίτερο. Είναι ένα δέντρο το οποίο δεν θα το δεις εύκολα. Είναι κάτι το οποίο, γιατί στα εκοντόκο, ρε παιδί μου, έχει στολίδια, το οποίο είναι ιδιαίτερα. Δεν είναι στολίδια που τα βλέπεις και τα ξαναβλέπεις και κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Δείτε πόσο όμορφο είναι και τώρα που έχει βραδιάσει. Εν τω μεταξύ, είχα ξεχάσει ότι βραδιάζει τόσο νωρίς και λέω πιο μετά, αλλά η ώρα έχει πάει 5 και έξω είναι σκοτάδι. Λοιπόν, έχει γίνει στο Instagram. Εμείς βάλαμε μέσα στο καλάθι και φωτάκια. Μέσα στο καλάθι φωτάκια, ναι, καλά το είπα. Θέλω να σας πω ότι έχει γίνει στο Instagram ένας κακός χαμός με το καλάθι. Είναι και το καλάθι από Ecodeco. Έχω στείλει mail στην εταιρεία αν μπορούν να με βοηθήσουν, να σας βάλω link, γιατί και εγώ δεν μπορώ να το βρω. Τώρα ή εξαντλήθηκε. Πραγματικά δεν ξέρω. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να σας βρω link. Και αν δεν έχει αποθέματα θα ρωτήσω αν θα φέρουν. Θα μάθω και θα σας πω σε επόμενο βίντεο ή στο Instagram. Ακολουθήστε με στο Instagram για περισσότερα νεότερα για το καλάθι και γενικότερα βασικά για πάρα πολλά. Απλά έχω έκανε ένα λάθος και δεν μέτρησα τη βάση του δέντρου. Δεν είδα βασικά τα μέτρα με το καλάθι, οπότε δεν χωρούσε. Και δεν ήταν καθόλου δύσκολο, απλά το κόψαμε στην από πίσω την πλευρά και έχει μπει πάρα πολύ ωραίο να βλέπετε. Και έχουμε έρθει στο δωμάτιο του Αλέξανδρου. Σας τραβώ αυτά τα πλάνα με το κινητό. Γιατί η κάμερα μέσα σε αυτό το δωμάτιο με το φως του Αλέξανδρου κάνει κάτι περίεργα, τα οποία δεν μπορώ να τα εξηγήσω και δεν μπορώ να τα καταλάβω. Οπότε μπορεί να βλέπετε λίγο διαφορετική ανάλυση και λίγο περίεργο ήχο. Λοιπόν, αυτό είναι το δεντράκι που μας έκαναν δώρο από την Ecodeco για τον Αλέξανδρο και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μου πρότειναν, άμα θέλω, να το κάνουμε και διαγωνισμό στο Instagram. Οπότε, παιδιά, ένα ή μία τυχερή θα κερδίσουν ένα μπλε ή ένα ροζ. Είναι πάρα πολύ χαριτωμένο και θέλω να σας πω ότι μυρίζει μπισκότο. Όλο το δεντράκι μυρίζει μπισκότο. Μάλλον είναι αυτό και αυτό το στολιδάκι. Αυτά νομίζω ευθύνονται. Και εδώ πέρα μπροστά θα βάλουμε και τη Φάτνη που σας είπα στο προηγούμενο βίντεο που του πήρα από Playmobil και φραχίζουμε να τα φτιάχνουμε, να την φτιάχνουμε μάλλον σιγά σιγά. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι, το έχω βάλει εδώ πέρα, στη σιρταριέρα του πάνω. Και είναι πάρα πολύ γλυκούλικο. Εδώ σε αυτή την τέλεια χριστουγεννιάτικη γωνία. Εσύ τι θέλεις εδώ? Κάτσε εδώ μαζί μου, θα κάτσε εδώ μαζί μου. Ναι. Λοιπόν, εδώ σε αυτή την τέλεια χριστουγεννιάτικη γωνία, όπου πρώτο ο Θεός το vlog μας θα μας βρίσκει πολύ συχνά εδώ. Έχει βγει πολύ πιο ωραίο από ό,τι το περίμενα, για να σας είμαι ειλικρινής. Τώρα λίγο την ελιά θέλω να επιμεληθώ εδώ πέρα. Θα δω, ίσως βρω... Αυτό ήτανε? Ναι. Θα δω, ίσως βρω κάποια λαμπάκια έτσι λεπτούλια με μπαταρία να τις βάλω για να μην τη βαρύνω και πολύ και τη χαλάσω, γιατί την προσέχω στα μάτια μου. Μου αρέσει πάρα πολύ, την έχω όλο το χρόνο εκεί. Θα σας βάλω κάτω στην περιγραφή link από το δέντρο, link από το e-shop. Θα προσπαθήσω να βρω για το καλάθι, το οποίο, παιδιά, γίνεται ο κακός χαμός στο Instagram. Όλες με ρωτάτε για το καλάθι. Θα προσπαθήσω να μιλήσω και με την εταιρεία αύριο το πρωί. Μήπως καταφέρω να δω τι έχει γίνει, αν εξαντλήθηκε ή αν είναι κάπου που εγώ δεν μπορώ να το δω. Και θα σας βάλω, όπως σας είπα, και το link από το δέντρο, το οποίο έχει και μια εκπτωσούλα αυτό το διάστημα, που μπορείτε να πάτε να του ρίξετε μια ματιά. Και σας είπα ότι μπορείτε να το πάρετε έτσι έτοιμο, στολισμένο, ή μπορείτε να πάρετε μόνο το στολίδι ή και μόνο το δέντρο, ό,τι θέλετε εσείς. Και μην ξεχάσετε να μπείτε στο Instagram, γιατί τις επόμενες ημέρες θα σας ανεβάσω και διαγωνισμό με το δεντράκι του Αλέξανδρου, που ένα ή μία τυχερή θα κερδίσουν είτε σε ρόζ είτε σε μπλε, ανάλογα τις επιλογές, την επιλογή τη δική σας, ό,τι θέλετε εσείς. Αυτά, θα τα πούμε πάλι σύντομα, σίγουρα θα ανέβει άλλο ένα βίντεο πριν από το vlog μας, το vlog των γενεθλίων, που γίνομαι 25, όπως σας έχω ξαναπεί. Με κοιτάει ο Κανάκης καλά καλά. Ήρθε ξανά και ο Αλέξανδρος για να σας πούμε μαζί γεια σας, σας χαιρετούμε και θα τα πούμε πάλι σύντομα. Γεια! Θα κάνεις γεια? Κάνε γεια. Γεια! Θα κάνεις vlog, θα βλογκαρείς. Θέλεις φιλάκια? Για κάνε εσύ vlog. Πες γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Πες. Εκεί σε βολεύει? Αυτό το πλάνο σου αρέσει? Αυτό το πλάνο σου αρέσει? Όχι, ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Εκεί. Εντάξει λοιπόν.